του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 295. Είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Α και το κεφάλαιο Λάμτα. 30 κεφάλαιο, σελίδα 295. Και ότι ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εισήλθαν εις Σικλάγ την τρίτην ημέραν, οι Αμαλικίτες είχαν κάμει εις δρομήν εις των Μεσηβρινών και εις Σικλάγ και είχαν πατάξει την Σικλάγ και κατακαύσει αυτή εν πυρή και είχαν εχμαλωτήσει τας γυναίκας τας εν αυτή από μικρού έως μεγάλου. Δεν εθανάτωσαν ουδένα, αλλά έλαβαν αυτούς και υπήγον εις την οδόν αυτών. Ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ήλθαν εις την πόλη και ειδού ήτο πυρπολημένοι και οι γυναίκες αυτών και οι αυτών και οι θυγατέρες αυτών ηχμαλωτισμένοι. Τότε ύψωσεν ο Δαβίδ και ο λαός ο μεταυτού την φωνήν αυτών και έκλαυσαν έως ού δεν έμεινε πλέον εν αυτής δύναμης να κλαίωση. Και αμφότερε οι γυναίκες του Δαβίδ ηχμαλωτίστησαν, Αχινοάμ Ισραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμαλίτου. Και εθλίβει ο Δαβίδ σφόδρα, διότι ο λαός έλεγε να λιθοβολήσω συν αυτόν επειδή η ψυχή παντός του λαού ήταν κατάπικρος, έκαστος δια τους ιούς αυτού και δια τας θυγατέρας αυτού. Ο Δαβίδ όμως εκρατιώθη εν Κυρίω το Θεό αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα ιών του Αχιμέλεχ, «Φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ», και έφερε ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, «Να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς». Ο δε είπε προς αυτόν, «Καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφέκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα». Τότε υπήγαινε ο Δαβίδ αυτός και οι 600 άνδρες μεταυτού και ήλθον έως του χυμάρου Βοσόρ, όπου οι απομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες κατεδίωκον, επειδή έμειναν ο πίσω 200 ή την εσαποκαμώντες, δεν είναι δύνατο να διαβώσει τον χύμαρον Βοσόρ. Και έβρικαν άνθρωπον Αιγύπτιον εν αγρό, και έφεραν αυτόν προς τον Δαβίδ, και έδωκαν εις αυτόν άρτον και έφαγε, και πότισαν αυτόν είδωρ, και έδωκαν εις αυτόν τμήμα πίτας σίκων και δύο βότρις σταφίδων. Και έφαγε και επανήλθε το πνεύμα αυτού εις αυτόν, διότι δεν είχε φάγει άρτον, ουδέ είχε πει είδωρ, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Τίνος είσαι και πόθεν είσαι?» Και είπε, «Είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος φτηνός Αμαλικίτου, και με αφήκεν ο Κυριός μου, επειδή ηρώστησα τρεις ημέρας τώρα. Και εμείς σε κάμαμεν εις δρομήν, εις των Μεσημβρινών των Χερεθέων, και εις τα μέρη της Ιουδαίας και στο Μεσημβρινόν του Χάλευ και επυρπολίσαμεν τη Σικλάγ. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Δύνασε να με οδηγήσεις κάτω προς τους ληστάς τούτους». Ο δε είπε, «Όμως όν μη, εις τον Θεόν ότι δεν θέλεις με θανατώσει, ούτε θέλεις με παραδώσει στην χείραν του Κυρίου μου, και θέλω σε οδηγήσει κάτω προς τούτους τους ληστάς». Και ότε οδήγησαν αυτόν κάτω, ιδού ήσαν διασκορπισμένοι επί το πρόσωπον παντός του τόπου τρώγοντες και πίνοντες και χορεύοντες δια πάντα τα λάφυρα τα μεγάλα τα οποία έλαβαν εκ της γης των Φιλιστέων και εκ της γης του Ιούδα. Και πάταξεν αυτούς ο Δαβίδ από της αυγής μέχρι της εσπέρας σε ποιούσεις και δεν διεσώθη ουδέ ίσεξ αυτών πλην 400 νέων ήτινε σε κάθεντο επί καμήλων και έφυγων. Και ελευθέρωσεν ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτες και τας δύο γυναίκας αυτού ελευθέρωσεν ο Δαβίδ και δεν έλειψεν εις αυτούς ούτε μικρόν ούτε μέγα, ούτε ιού ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον, ούτε ουδέν εκ των όσα ήρπασαν από αυτόν. Τα πάντα επανέλαβεν ο Δαβίδ και έλαβεν ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βόας και φέροντες αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών, έλεγον ταύτα είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Αμήν. Έφτασε πια το τέλος της βασιλείας του Σαούλ. Ο Σαούλ, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε βασιλιά του λαού του, παρόλα αυτά κάποια στιγμή έχασε
την πίστη του και ιδίως την υπακοή του στο Λόγο του Θεού και έκρινε και αποφάσιζε κατά την επιθυμία της καρδιάς του και κατά τις γνώμες του. Με αποτέλεσμα ο Θεός, επειδή δεν ήτανε άνδρας κατά την καρδία του ώστε να πράττει τα θελήματα του Θεού υποτασσόμενος εις το Λόγο του, τον απέρριψε και τον απέβαλε από του να βασιλεύει στο λαό Ισραήλ. Βέβαια, δεν έγινε αυτό αμέσως. Κράτησαν 40 χρόνια, κράτησε 40 χρόνια βασιλεύς, αλλά τα 40 αυτά χρόνια ήταν στην εξουσία του Σαούλ να μετανοήσει. Αυτός όμως όχι μόνο δεν μετανόησε, αλλά με σκληρή καρδιά, γνωρίζοντας πια ότι ο Θεός τον απέρριψε και ανταυτού προετοίμησε βασιλιά το Δαβίδ, αγωνίστηκε για να θανατώσει αυτόν για πολλά χρόνια. Ο Θεός όμως ήταν μαζί με τον Δαβίδ, ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις ταλαιπωρίες του και στο τέλος τον οδήγησε και έξω από την χώρα του Ισραήλ και τον εγκατέστησε εκεί στην γη των Φιλιστέων, κάτω από τον Αγχούστο βασιλιά, στη γη Σικλάγ. Και ήρθε όμως το τέλος του Σαούλ. Θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος μεταξύ Φιλιστέων και λαού Ισραήλ, όπου καθώς είχε προφητεύσει ο Θεός, θα φωνευθεί αυτός ο Σαούλ και όλη η οικογένειά του. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες, ξεκινάει η διακονία του Δαβίδ ως βασιλεύς επάνω στον λαό Ισραήλ. Όμως συνέβη κάτι φοβερό το οποίο θα μπορούσε να εμποδίσει και να σταματήσει το έργο του Θεού. Μα είναι δυνατόν το έργο του Θεού να μην συνεχίζει να εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού? Βέβαια, και η αιτία, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος τον οποίον έχει προγραμματίσει ο Θεός για το έργο του, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ασφαλής στη Σικλάγ. Βλέποντας όμως τον πόλεμο που ξεκίνησε μεταξύ Φιλιστέων και λαού Ισραήλ, αποφάσισε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το λαό Ισραήλ σε αυτό το πόλεμο χωρίς να ρωτήσει το Θεό. Χωρίς να ρωτήσει το θέλημα του Θεού. Και πράγματι, ο Δαβίδ θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της μάχης. Και αν δεν μπορούσε να αλλάξει την πορεία της μάχης, τότε και αυτός θα ήταν από τους νικημένους και μπορεί και να σκοτωνότανε. Όμως, κινούμενος από την καρδιά του, από τη λογική του και από το συναίσθημά του, αδιαφορώντας, θα τολμούσα να πω αυτή τη σκληρή λέξη, αδιαφορώντας για το θέλημα του Θεού, πήγε, πλησίασε τους Φιλιστέους και ζήτησε να πολεμήσει με τη μεριά των Φιλιστέων εναντίον του λαού Ισραήλ, με σκοπό βέβαια να βοηθήσει το λαό του. Έλειψε τρεις μέρες. Οι τρεις αυτές όμως μέρες ήταν πολύ κρίσιμες, γιατί ο διάβολος παραμονεύει να δει τον κεχρισμένο του Κυρίου, τον άνθρωπο του Θεού, να φεύγει από εκεί που ο Θεός τον έχει βάλει, για να τον παγιδεύσει με παγίδα θανατηφόρο. Και όχι μόνο θανατηφόρο, με παγίδα που σταματάει το ευλογημένο έργο και σχέδιο του Θεού. Οι Αμαλικίτες ξεσηκώθηκαν προφανέστατα από το διάβολο, βρήκαν τη Σικλάγ χωρίς στρατιώτες και αφρούρητη, την κατέκαψαν και αφού εχμαλώτησαν όλους τους ζώντες, διατηρώντας τους ζώντες, και πήραν και όλα τα υπάρχοντα του Δαβίδ και των δούλων του και των συντρόφων του, έφυγαν. Ο Δαβίδ βέβαια δεν ήξερε τίποτα, αλλά έκανε το μεγάλο λάθος, που το μεγάλο λάθος καλείται, επειδή ο Θεός τον αγαπάει, να το διορθώσει ο Θεός και μόνο ο Θεός. Γι' αυτό σκληραίνει τις καρδιές των Φιλιστέων,
φοβόνται και δεν τον δέχονται στις γραμμές των στρατού τους. Και έτσι αναγκάστηκε την τρίτη μέρα να επιστρέψει στη Σικλάγ. Σωτήρια επέμβαση του Θεού, που όμως δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται τώρα και η ενέργεια του Δαβίδ και των δούλων του Θεού. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός εργάζεται, αλλά είναι απαραίτητη και απαραίτητο και το έργο του ανθρώπου του Θεού. Είναι αναγκαίο. Μπαίνοντας λοιπόν στη Σικλάγ με τους 600 στρατιώτες του, ο Δαβίδ βλέπει την Σικλάγ καμένη, όλους εχμαλωτισμένους, δεν βρήκε κανέναν θανατωμένο και όλα τα υπάρχοντα κλεμμένα. Πλήρης απογοήτευσης, ελπίδα καμία, δυνατότης ουδεμία. Και αφού έκλαψαν, οι δικοί του που ακολουθούσαν τις εντολές του αποφάσισαν ακόμη και να τον λιθοβολήσουν. Απελπιστική η κατάσταση. Και έτσι φτάνει ο άνθρωπος του Θεού όταν πραγματικά δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το θέλημα το δικό του. Όταν δεν σκέφτεται καθόλου ότι υπάρχει το θέλημα του Θεού, που το πιθανότερο είναι να είναι εντελώς διάφορο από αυτό που σκέφτεται ο άνθρωπος. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Αυτό που θέλετε συνήθως και σχεδόν πάντα δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Γιατί η δική σας η καρδιά είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και αυτό που αποφασίζατε κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αυτό που θα ήθελα εγώ να κάνετε, να αποφασίσετε. Με αποτέλεσμα, όταν ο άνθρωπος κάνει αυτά που θέλει και αυτά που νομίζει, το αποτέλεσμα είναι τραγικό, οδηγείται σε αδιέξοδο ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί. Ο άνθρωπος οδηγείται σε αδιέξοδο. Οδηγείται σε κλειστή πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει άλλος από τον Ιησού Χριστό. Οδηγείται σε αδιέξοδο. Η καρδιά μας οδηγεί πάντοτε σε αδιέξοδα και πολλές φορές καταστροφικά. Γι' αυτό και ο χριστιανός είναι ο μόνος που ξέρει ότι ο Θεός μιλάει. Ο Θεός απαντάει. Ο Θεός ανταποκρίνεται στην προσευχή του ανθρώπου. Ο Θεός θέλει η προσευχή του ανθρώπου να μην είναι «δώσε μου», αλλά «πες μου τι να κάνω». Γιατί όταν πάμε προσευχόμενοι στο ταμείο μας, ιδιαίτερα εκεί που είμαστε μόνοι μας και εκεί που έχουμε τη δυνατότητα και μόνο εκεί να μας αποκαλυφθεί ο Πατέρας Θεός, και πηγαίνουμε με τη λογική να πούμε στο Χριστό τι να κάνει στη ζωή μας, τότε λυπάται το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο σφραγιστήκαμε για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Προσευχή βεβαίως είναι να πούμε, αλλά δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη και αιτήματα, αλλά ζητώντας πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και κλείνοντας την προσευχή μας όχι όπως εμείς θέλουμε, όπως εσύ. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο χριστιανός στο ταμείο του πάει να ακούσει τον Κύριο. Πάει να ακούσει τι είναι το θέλημα του Θεού, του Πατρός που θα του αποκαλυφθεί, ώστε αν το πράξει εν το κρυπτό να τα ακούσει και το πράξει εν το φανερό ο Πατέρας θα του ανταποδώσει. Σε απελπιστική κατάσταση ο Δαβίδ, σε τραγική κατάσταση το σχέδιο του Θεού. Ποιος θα τα αλλάξει,
ο Θεός προστάτευσε και ανάγκασε τον Δαβίδ να επιστρέψει στη Σικλάγα. Τώρα ποιος θα βγάλει από τη δύσκολη θέση τον Δαβίδ και τους στρατιώτες του? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού. Γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε και ποτέ να μην το ξεχνάμε, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο στους εξητούντας Αυτόν. Και ο Δαβίδ ήλθε σε Αυτόν. Πιστεύω, γιατί το λέει η Γραφή, ότι Χριστώτης του Θεού τον έφερε εις μετάνοια. Κατάλαβε. Όπως ο άσωτος Υιός ήλθε εις σε Αυτόν και είπε, τι κάνω τώρα και χάνομαι, αφού υπάρχει ο Θεός, αφού υπάρχει ο Λόγος του Θεού, αφού ο Θεός είναι αγάπη, τι κάνω εδώ και περιμένω να με λιθοβολήσουνε? Και λέει η Γραφή, όμως ο Δαβίδ σε αυτή την τραγική κατάσταση που βρέθηκε εκρατεώθη στην παρουσία του Κυρίου του Θεού αυτού. Μπήκε στην παρουσία του Κυρίου και έλαβε δύναμη και κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Δεν έμεινε στην απελπισία του, στην απογοήτευσή του. Δεν έμεινε στην αδυναμία του, τη λογική, την ανθρώπινη, αλλά μπήκε στην παρουσία του Θεού για να λάβει δύναμη και φώτιση. Και όταν έλαβε τη δύναμη του Θεού, τότε και τη φώτιση του Θεού, τότε φώναξε τον αδιάθαρτον ιερέα, φώναξε και αυτόν με τα, και ζήτησε από τον αδιάθαρτο εφόδ για να ρωτήσει τον Κύριο. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όλη η ελευθερία που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο και υπακούοντας σε αυτό. Αλλά και τον άνθρωπο που ερευνά, εξητάει την οδηγία, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί ξέρει ότι ουδεμία κατάκριση υπάρχει στους περιπατούντας ουχή κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα, καθώς δοκιμάζουν με αυτό τον τρόπο, περπατώντας δηλαδή κατά το Πνεύμα, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, ζητούν βοήθεια από το Θεό και αυτό που αυτοί πρέπει να κάνουν τελικά το κάνει ο Χριστός. Ερώτηση απλή. Να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών? Θα τους προφτάσω ή έχεις να μου προτείνεις κάτι άλλο? Και ο Κύριος απάντησε καθώς συνηθίζει να απαντάει πάντοτε εις τους εξητούντας Αυτόν. Βεβαίως θα τους προφτάσεις και αφεύκτος θα ελευθερώσεις τα πάντα. Και μπροστά σε αυτή τη φωνή ο Δαβίδ κατάλαβε ότι πια την υπόθεσή του την πήρε στα χέρια του ο Θεός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη ζωή σου, την υπόθεσή σου, την αδυναμία σου, την απελπισία σου, την απογνωσή σου, να την πάρει στα χέρια του ο Χριστός. Γιατί υπάρχει και ο άλλος τρόπος, να την πάρεις στα χέρια σου εσύ ή να την αφιερώσεις και να τη δώσεις σε άλλους ανθρώπους. Αδιέξοδο. Να δώσεις την υπόθεσή σου στο Χριστό. Είναι έτοιμος να αναλάβει τα πάντα. Θα τους προφτάσεις. Μα λείπουνε τρεις μέρες. Θα τους προφτάσεις. Μα δεν ξέρω πού να πάω. Θα τους προφτάσεις.
Μα προς τα πού να πάω, εδώ, εκεί, πού να πάω? Θα τους προφτάσεις, γιατί εγώ έχω αναλάβει την υπόθεσή σου. Χριστέ μου, τι ωραία που είναι να αναλαμβάνει τις υποθέσεις μας ο Χριστός, αδερφοί. Και θα τις αναλάβει εξάπαντος όταν τον ρωτάς με ειλικρίνεια, για να κάνεις αυτό που θα σου πει. Και εξάπαντος θα ελευθερώσει τα πάντα. Με δύναμη Πνεύματος Αγίου και δύναμη πίστεως, ο Δαβίδ παρέσυρε όλους τους άλλους που επρόκειτο να τον λιθοβολήσουν. Γιατί αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Διεγείρει ο Θεός την καρδιά ενός, και αυτός ο ένας με τη βοήθεια του Θεού διεγείρει την καρδιά όλων. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Τρέχανε και στο χήμαρο Βοσόρ, από τους 600 στο 1 τρίτον οι 200 απέκαμαν. Και ο Δαβίδ χωρίς στενοχώρια, χωρίς να τους πιέσει, ελάτε μαζί μας γρήγορα, πού μας αφήνετε, δεν μπορούμε μόνοι, όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Όχι, όσο ο Χριστός είναι μαζί μου, μαζί σου δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Κανέναν δεν έχεις ανάγκη, αν ο Χριστός είναι μαζί σου. Εάν δηλαδή στην πραγματικότητα ακολουθείς τον Χριστό μέσα από το Λόγο Του. Θα τολμούσα να πω με χαρά, λάθος, χωρίς φόβο στην πραγματικότητα, τους άφησε εκεί και πήγε με τους 400. Οι άλλοι ήταν χιλιάδες. Τώρα πού θα πάει? Περνάει το χήμαρο Βοσόρ, την κατεύθυνση την ξέρει, από εκεί πέρα τι θα κάνει τώρα? Θα μεριμνήσει ο Θεός για το τι θα κάνεις. Έχει ήδη μεριμνήσει ο Θεός. Ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Τα πάντα τα έχει έτοιμα για να πας να τα προχωρήσεις, να τα κατακτήσεις, εάν μία προϋπόθεση, υποτάσσεσαι στο Λόγο Του, αν εξητάς το Λόγο Του. Τα έχει όλα έτοιμα. Τίποτα δεν θα ετοιμάσεις εσύ. Και πράγματι βρίσκουν σε έναν αγρό, έναν ετοιμοθάνατο Αιγύπτιο, με αγάπη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και ενδιαφέρον για τον τραυματισμένο. Τον ταΐζουν, τον ποτίζουν, του δίνουν σίκα ξερά, του δίνουν σταφίδες και συνήλθε. Τι είχε κάνει ο Θεός όμως? Είναι δούλος ενός αμαλικίτου και αρρώστησε. Και ο αμαλικίτης χωρίς έλεος τον εγκατέλειψε. Θα σε κουβαλάω τώρα? Αλλά αυτό ο Θεός το έκανε. Γιατί ήταν αυτός τον οποίον θα οδηγούσε, με αυτόν με τον οποίον ο Θεός θα οδηγούσε το Δαβίδ. Ποιος είσαι? Είμαι δούλος ενός αμαλικίτου, νέος Αιγύπτιος. Και αρρώστησε και με εγκατέλειψε εδώ. Και είχαμε έρθει και κάναμε επιδρομές σε πολλά μέρη και στη Σικλάγη, και την κάψαμε. Ο Δαβίδ του λέει, μπορείς να με οδηγήσεις? Μα γι' αυτό τον άφησε ο Θεός, για να τον οδηγήσει. Επειδή όμως φοβάται τη ζωή του, για τη ζωή του, λέει, μου ορκίζεις ότι δεν θα με παραδώσεις, θα διατηρήσεις τη ζωή μου. Ευχαριστώ το Θεό για σένα, κακό θα σου κάνω, καλό θα σου κάνω, αφού ο Θεός σε έστειλε στο δρόμο μου. Γι' αυτό, αδερφοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιον ο Θεός στέλνει στο δρόμο μας. Μπορεί να μην γεμίζει το μάτι μας αυτός, αλλά κάτσε προσεκτικά να ακούσεις. Μέσα από αυτόν μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός, μπορεί να σε οδηγήσει ο Θεός, μπορεί να σε σώσει ο Θεός. Μην τον περιφρονείς, μην τον θεωρείς μικρό, ασήμαντο, τυποτένιο. Εγώ εκπείρα σας λέω, δόξα στο Θεό, με τους μικρούς μου έχει μιλήσει πολλές φορές ο Θεός. Με έχει ελέγξει, με έχει διορθώσει, γιατί είναι ευγενής ο Θεός και δεν θέλει να με προσβάλλει. Με τους ασήμαντους. Αλλά και ο Χριστός τους ελάχιστους συστήνει. Εφόσον εκάματε σε έναν τον αδελφό μου τον ελαχίστον, να ξέρετε σε μένα το κάνατε. Τους οδηγεί και οι αμαλικίτες
Το είχαν ρίξει το κρασί, στη διασκέδαση, στη χαρά, στο χορό. Χιλιάδες ήταν. Ο Δαβίδ ήταν 400. Και από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί πολεμούσε και τους αφάνισε όλους, εκτός από 400 όσοι ήταν του Δαβίδ, που ήταν απάνω στις γαμήλες και έφυγαν τρεχάλα. Και ο Δαβίδ πήρε τα πάντα πίσω. Αλλά δεν είναι, αδελφοί, ότι πήρε τις γυναίκες του. Δεν είναι ότι πήρε τα υπάρχοντά του. Πήρε ξανά το έργο του Θεού στα χέρια του. Ξανά έγινε πάλι δούλος Θεού, γιατί αν δεν είχε κρατεωθεί και δεν είχε πάρει δύναμη στην παρουσία του Κυρίου, θα ήταν παρολίγον δούλος του Θεού. Σαν τον Αγρίπα, παρολίγον και με κάνεις χριστιανό. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν πλησίασε το Θεό ο Αγρίπας, σε αντίθεση με τον Δαβίδ που μπήκε μέσα στην παρουσία του Θεού και πήρε δύναμη. Και είναι φοβερό να είσαι παρολίγον δούλος του Θεού, παρολίγον χριστιανός, παρολίγον στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως ο γραμματεύς που του λέει ο Χριστός, δεν είσαι μακριά, κοντά είσαι, αλλά δεν είσαι μέσα. Σήμερα, αδερφοί, μέσα. Και ένα είναι το μυστικό, ένας είναι ο τρόπος, ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού, ο προσωπικός, όπως λέει το κείμενο, ρήμα Θεού προς εσέ. Και ο προσωπικός Λόγος του Θεού δεν έρχεται αν δεν τον εξητήσεις. Δεν έρχεται αν δεν τον ποθήσεις. Δεν έρχεται αν δεν μπεις μέσα στην παρουσία του Θεού να πάρεις δύναμη για να σε οδηγήσει ο Θεός, να σε βοηθήσει ο Θεός, να κάνεις όλα όσα πρέπει, δηλαδή σχεδόν τίποτα, ο Θεός θα τα κάνει όλα, όλα όσα πρέπει, ώστε να είσαι πραγματικά δούλος του Θεού, σκεύος εκλογής του Θεού, ευάρεστο, αγαθό, ετοιμασμένο, εύχριστο εις πάνεργων αγαθών. Ζήτα το Λόγο του Θεού, ζήτα τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, περιφρόνησε, απόρριψε την επιθυμία της καρδιάς σου, τη γνώμη σου, αλλά και την επιθυμία της σαρκός σου. Μην αποφασίζεις με αυτό που σου αρέσει, μην αποφασίζεις με αυτό που θέλεις, μην αποφασίζεις τη ζωή σου με αυτό που νομίζεις, μην εργάζεσαι με τις επιθυμίες της σαρκός, των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Ένας είναι ο Λόγος του Θεού που θα σε οδηγεί από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, και θα σου χαρίζει πάντοτε θρίαμβο, καθώς ο Πατέρας θέλει πάντοτε και κάμοι μας πάντοτε να θριαμβεύομεν, όμως δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.